μας πολιτικούς. Βλέπεις τον Κεγκέρογλου, χαμογελάει. Γιατί είναι από την Κρήτη. Έτσι, χαμογελάει. Κύριε Κεγκέρογλου, είδατε τι υποδοχή σας κάναμε. Γιατί όλα για Φαλογιάννη. Και ο κύριος Παπάς μαζί μας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Παπά, εσείς δεν ήσασταν από την Κρήτη. Δεν ήσασταν από την Κρήτη. Όχι, όχι. Ας ξεκινήσουμε την κυρία Κεφαλογιάννη, λοιπόν, που είναι από την Κρήτη. Δεν θα σας ρωτήσουμε για τα φαινόμενα της Άμπωτης και της Πλημμυρίδας, αλλά για τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, κυρία Κεφαλογιάννη, με το θέμα των. Βλέπουμε με το θέμα της πανδημίας. Δεν έχει τελειωμό αυτή η ταλαιπωρία. Κάτι κάνετε λάθος. Και η κυρία Πελώνη ούτως ή άλλως πριν ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τρίτο αυτό κύμα είναι πολύ σφοδρό, ότι πρέπει όλοι μας, στο βαθμό που μπορούμε, να προσέχουμε και να τηρούμε τα μέτρα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της και έχει ως προτεραιότητα το υγειονομικό, αλλά και βεβαίως κοιτάει να δει πώς θα μπορέσει σιγά σιγά να ξανανοίξει η οικονομία με προσεκτικό τρόπο, παράλληλα βεβαίως με τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, τα καινούργια μέτρα τα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε ακόμα σε μια πολύ δύσκολη φάση, καλό είναι όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε, και μέσα σε όλο αυτό εντάσσεται και όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε δει από τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, σε αυτήν την υποκριτική συμπεριφορά από τη μία, να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα του χειρισμού της πανδημίας, αλλά από την άλλη πολύ χωρίς καμία άλλη σκέψη να προτρέπει τους πολίτες σε συνωστισμό. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το λένε όλοι οι ειδικοί, ότι ο ιός μεταδίδεται πιο πολύ πάντα όταν υπάρχει συνωστισμός, όταν υπάρχει πολύ συγχροντισμός. Δηλαδή, νομίζω, κυρία λοιπόν, Κεφαλογιάννη, στα μέσα μεταφοράς, περιπίν, όλα λειτουργούν κανονικά και θεωρείτε ότι εκεί δεν, η διαχείριση είναι σωστή που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα από όλα. Ναι, σας λέω το θέμα αυτό είναι πάντα που τίθεται σε κάθε περίπτωση όταν μιλάμε εμείς από την πλευρά της κυβέρνησης ότι πρέπει να αποφεύγονται οι συγχροντισμοί. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει υπάρξει πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια, να αποφεύγονται οι περίοδοι αιχμής, να υπάρχει ένα κυλιόμενο ωράριο. Έχουν μπει καινούργια λεωφορεία. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αδύνατο σχεδόν να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Παπά, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Πολύ για γιατί να τώρα κυρίες. Κύριε Παπά, ακούσατε ότι η κυβέρνηση σας εγκαλεί και για την μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, αλλά προηγουμένως ακούσαμε και την κυβερνητική εκπρόσωπο να λέει ότι υποδαβλίζεται και την κοινωνική αναταραχή κατά κάποιο τρόπο. Και το τελευταίο ήταν ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος μας είπε ότι σκοπή μας η αντιπολίτευση διασπείρει τον ιό. Νομίζω ότι μπορούμε κάθε λεπτό να περιμένουμε και νέα ολισθήματα, αλλά αυτά είναι πολύ αναμενόμενα. Άκουσα και την κυρία Κεφαλογιάννη να παράγει πιστά την κυβερνητική γραμμή, όπως έχει χρέος κάθε κυβερνητικός βουλευτής. Αλλά εδώ νομίζω έχει καταλάβει και ο κόσμος ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει υποστεί μια πολιτική συντριβή. Μια πολιτική συντριβή και σε ένα θέμα εντός έδρας, υποτίθεται, και πολλών εισαγωγικών που αφορά το θέμα νόμος, τάξη και ασφάλεια. Και εντός έδρας, θα το έλεγα, εάν δει κανείς και τις αντιδράσεις του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικά στο λογαριασμό του κύριου Μητσοτάκη υπήρξαν 80.000 περίπου αντιδράσεις όταν έκανε το περιβόητο δικαστικό διάγγελμά του, 80% εκ των οποίων ήταν αρνητικές. Αυτά τώρα βλέπουμε. Θέλετε να μου πείτε ότι παρακολουθείτε και τα. Μισό λεπτό, κύριε Παπά. Είναι τώρα αντιπολίτευση αυτή να παρακολουθείτε τα like. Αν το like είναι χεράκι, βέβαια, αν είναι. Εδώ κάνουν επιχαίους τίτλους δημοσκοπήσεις των χιλίων ανθρώπων με σαφή μυροληψία ως προς τη δεματοληψία, και εδώ έχουμε μια κάθετη σύγκρουση με την κοινωνία. Η κυβέρνηση νομίζει ότι στη Νέα Σμύρνη μαζεύτηκαν περιθωριακά στοιχεία και χούλιγκανς. Είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια ούτε να εξηγήσει, ούτε να έρθει σε επαφή, ούτε να ερμηνεύσει, ούτε να έρθει σε διάλογο με τον κόσμο ο οποίος εξεγέρθηκε, διότι είδε τη γειτονιά του, μια γειτονιά ήσυχη, όπου υπήρχε δυνατότητα της ήπιας αναψυχής και ο κόσμος απολάμβανε τη βόλτα του, την είδε να μετατρέπεται σε ring από ανθρώπους που νομίζουν ότι η δουλειά τους είναι να παίρνουν τις ρούγες και να δέρνουν ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τον περίπατό τους. Βέβαια, την Τρίτη το απόγευμα, κύριε Παπά, οι εικόνες που είδαμε δεν ήταν από κατοίκους της Νέας Σμύρνης και από ανθρώπους της γειτονιάς. Είδαμε να γίνονται πράγματα τα οποία είναι το λιγότερο αποτρόπαια. Και τα καταδικάσαμε πρώτοι από όλους. Την ξέρω και προσωπικά αυτή τη γειτονιά. Το ξέρουμε ότι την ξέρετε και καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, η κυβέρνηση τι έχει κάνει, λοιπόν. Και εγώ σας μιλώ ειλικρινά, θα ήθελα πάρα
πάρα πολύ το κόμμα το οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ και να εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή να έχει οργανωτικές δυνατότητες και δυνατότητες κινητοποίησης τέτοιες που έχουν φανεί τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες. Δεν τις έχουν. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά διαψεύδετε ότι είσαστε πίσω από τις κινητοποίησεις. Όχι, όχι. Προσέξτε, εμείς δεν θα μπούμε στη θέση του να καταστήλουμε τον κόσμο. Ο κόσμος δικαίως εξεγείρεται, δικαίως ζητάει να λειτουργεί η δημοκρατία και η διαφάνεια στη χώρα. Είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση νομίζω πλανάται πλάνη νυχτρά αν νομίζει ότι με την πολιτική τακτική του να τα χρεώνει. Μας περιμένει καρτερικά. Ένα συνολικό σχόλιο από τον κύριο Κεγγέρογλου που μας περιμένει καρτερικά. Το κίνημα αλλαγής, στο σημείο που είμαστε, στο σημείο που είμαστε πρέπει ένα σοβαρός Έχουμε ένα θέμα με το Skype, κύριε Κεγγέρογλου. Με ακούτε? Ναι, τώρα ναι, σας ακούμε. Ναι. Συνεχίστε, είχαμε ένα πρόβλημα. Στο σημείο που είμαστε λοιπόν πρέπει να γίνει ένα σοβαρός ανασχεδιασμός τόσο ως προς τον άξονα της αντιμετώπισης υγειονομικής κρίσης, όσο και ως προς το άνοιγμα, το ασφαλές άνοιγμα οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών λειτουργιών. Τι εννοώ? Ότι το τρίτο κύμα θα πρέπει να είναι το τελευταίο. Μπορούμε να το πετύχουμε εάν υπάρξουν οι προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι τα μαζικά τεστ. Γιατί μαζικά τεστ? Για ένα 15ήμερο, το επόμενο 15ήμερο θα πρέπει να υπάρξουν μαζικά τεστ για να μπορεί με ασφάλεια να γνωμοδοτεί η Επιτροπή και η κυβέρνηση να παίρνει αποφάσεις. Με αναγωγή της αναγωγής, οι αποφάσεις είναι κατ' εκτίμηση. Ναι. Έχουν μεγάλο ρίσκο και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα. Το κίνημα αλλαγής της συγκεντρώσης συμμετέχει, ναι, κύριε Κεγγέρογλου, το κίνημα αλλαγής? Βεβαίως, εμείς θέλουμε ως υπεύθυνη αντιπολίτευση να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων που δυστυχώς είναι πολλές. Τα κενά και οι ανεπάρκειες είναι πολλές. Άλλο σας ρώτησε η Στέλλα. Σας ρώτησε αν συμμετέχετε στις εκδηλώσεις αυτές. Όχι βέβαια. Εμείς έχουμε καλέσει, βεβαίως, πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι, η πολιτική, η κυβέρνηση, τα κόμματα, θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και καλούμε και τον κόσμο ως το δυνατόν να μπορεί να τα τηρεί. Δεν είναι όμως το πρόβλημα του κόσμου. Είναι γενικότερα ο σχεδιασμός των μέτρων που πάσχει. Θα σας έλεγα δύο πράγματα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Αυτό πρέπει να αναπροσαρμοστεί ούτως ώστε να συνδυαστεί με το άνοιγμα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην είναι εμβολιασμένοι καταρχήν οι ευπαθείς ομάδες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, ανεξαρτήτου ηλικίας. Το δεύτερο είναι, αν ανοίξουμε, να πάμε λίγο μακρύτερα, στον τουρισμό, θα πρέπει να έχουμε φροντίσει οι άνθρωποι του τουρισμού, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής να έχουν εμβολιαστεί. Ναι, τα λέμε, κύριε Κεγγέρογλου, εμείς εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σε 1,5 μήνα από τώρα αυτοί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να δουλεύουν. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Ναι, είναι πολύ σοβαρό. Να σας πω για τα σχολεία, που γίνεται πολλή συζήτηση. Αύριο, την Τρίτη, μπορούν να ανοίξουν οι τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Είναι ανάγκη να ανοίξουν, ναι, για να μην χάσουν, να μην υπάρξει εκπαιδευτικό κενό σε αυτά τα παιδιά. Ναι. Μπορεί να λειτουργήσουν. Οι υπόλοιπες τάξεις μπορούν με τηλεκπαίδευση. Οι τρεις πρώτες τάξεις με 12 μαθητές. 12 μαθητές θα ανατάξει. Θα σας ζητήσω να βάλετε μια άμα τελεγή, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Αξιοποιώντας όλες τις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου, του κάθε Δημοτικού. Είναι απλό το πράγμα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κλείνοντας, να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Παπά, γιατί δεν γίνεται να μην τον ρωτήσω. Κύριε Παπά, η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει, ότι ζητάει την σύσταση προανακριτικής. Κύριε Κεγγέρογλου, αφήστε με, σας παρακαλώ. 11 Νοεμβρίου ζητήσαμε να έρθει στην αρμόδια επιτροπή η έκθεση Αλιβιζάτου για να συζητηθεί. Δυστυχώς δεν έδωσε το OK. Ο κύριος Υπουργός δεν ευκαιρεί. Αντίθετα, βλέπω και ευκαιρία ο κύριος Βορύδης που γυρίζει τα κανάλια. Μάλιστα. Και υποκαθιστά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπά να πάρουμε ένα σχόλιο, κύριε Παπά, από εσάς. Γιατί ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει σύσταση προανακριτικής για να διερευνήσει πιθανή εμπλοκή σας με την υπόθεση Καλογρίτσα. Τι έχετε να απαντήσετε? Απάντησε νομίζω το κόμμα. Πρόκειται για μια κίνηση αντιπερισπασμού. Είναι μια κίνηση, μια πολιτική δική μας για την οποία το κράτος έχει εισπράξει χρήματα. Τα κανάλια λειτουργούν με βάση το νόμο μας αυτή τη στιγμή και η Νέα Δημοκρατία πιάνεται από τις μαρτυρίες ενός ανθρώπου ο οποίος ατύχησε στο διαγωνισμό για να δημιουργήσει πολιτικές εντυπώσεις. Και ένα τελευταίο σχόλιο από την κυρία Κεφαλογιάννη.
Για το θέμα αυτό, πρέπει να σας πω ότι τις πολιτικές ευθύνες του κυρίου Παπά ήδη από την προηγούμενη περίοδο τις έχουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία αναδείξει. Επειδή μετήχα και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, θυμάστε καλά, κύριε Παπά, ότι ζητούσαμε συνεχώς και να έρθετε στην Επιτροπή και να μας εξηγήσετε αυτό το διαγωνισμό που βγήκε αντισυνταγματικός και όλες αυτές τις μεθοδεύσεις που όντως μπορεί να σημαίνουν κάποια πράγματα, αλλά από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουμε τώρα μία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση προανακτητικής επιτροπής, προφανώς και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα περιμένουμε τι θα αποφασίσει. Άρα από τη Βουλή θα μάθουμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τους τρεις σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε. Ευχαριστώ πολύ.